Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, εξαρτάται πού είστε και πότε μας βλέπετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αντωνάκης, στον διαδικτυακό διάβλο γειτονιά μας, που είναι μια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών του Δήμου Κορυδαλλού. Απόψε, μέρες που είναι, διότι πρέπει να σας πω ότι είμαστε μία βραδινή ώρα της 15ης Δεκεμβρίου του 2020, έχουμε καλεσμένο και πάλι τον εκλεκτό μας φίλο, τον σεβαστό μας ναύαρχο, κύριο δόκτορα Στυλιανό Πολίτη, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου, του Παντίου Πανεπιστημίου. Οι μέρες αυτές ανακαλούν στη μνήμη μας τα μεγάλα ανδραγαθήματα των προγόνων μας, οι οποίοι κατά τους Βαλκανικούς πολέμους εναυμάχησαν και μάλιστα τον Δεκέμβριο του 1912 κατήγαγαν περηφανείς νίκες υπό τον Άβαρχο Κουντουριώτη και τον Άβαρχο Βότση εναντίον του προαιωνίου εχθρού μας των Τούρκων και διαμόρφωσαν την κυριαρχία μας εις το Αιγαίο μας, η οποία κυριαρχία μας ολοκληρώθη με την προσάρτηση των Δωδεκανήσων εις τη μητέρα πατρίδα Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου του 1947. Ναύαρχέ μου, είμαστε κράτος, έθνος, ναυτικό. Η επιβίωση της πατρίδας μας, αλλά και το μεγαλείο της, από αρχαιοτά των χρόνων, με λαμπρούς ναυάρχους, με λαμπρούς ναυμάχους, βγαλμένους από τον ελληνισμό, από το έθνος των Ελλήνων, κατήσχισαν στην θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει την υπηρετική μας χώρα, αλλά βεβαίως και έφεραν την ελληνική σημαία εις τα πέρατα της Οικουμένης, τόσο με το πολεμικό μας ναυτικό, όσο και με το εμπορικό μας ναυτικό. Θα θέλαμε πάρα πολύ, μέσα από τη γνώση σας, την εμπειρία σας, ναύαρχε, να μας πείτε ποια είναι η σημασία των ναυτικών αδραγαθημάτων κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, κατά την αυμαχία της Λίμνου, της Έλλης, την είσοδο στο Θερμαϊκό του Ναυάρχου Βότση, και να μας αναλύσετε την γεωπολιτική σημασία αυτών των νικών, αλλά και να μας αναφέρετε γεγονότα που εσείς κατά την κρίση σας κρίνετε ως τα πλέον σημαντικά. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας στο κανάλι. Η δράση του πολεμικού μας ναυτικού στους Βαλκανικούς πολέμους, ιδιαίτερα στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ήταν πάρα πολύ σημαντική και εξασφάλισε την κυριαρχία της πατρίδας μας, του ελληνικού κράτους, στα νησιά, απελευθέρωσε τα νησιά του Αιγαίου και κυριάρχησε στρατιωτικά η Ελλάδα στο Αιγαίο. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, όπως ξέρετε, ήταν δύο. Σημαντικότερος ήταν ο πρώτος για τον ναυτικό. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ήταν μεταξύ της Βαλκανικής Συμμαχίας, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας, κατά της Τουρκίας. Η Τουρκία τότε νικήθηκε και έχασε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, καθώς και ένα σημαντικό μέρος της Θράκης, τη Δυτική Θράκη. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος έγινε με τη Βουλγαρία. Ο στόλος μας, καταρχάς στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, τι έκανε, εξασφάλισε την μεταφορά των στρατευμάτων στα διάφορα σημεία που χρειαζόταν, απελευθέρωσε τα νησιά και απαγόρευσε τις μετακινήσεις των τουρκικών στρατευμάτων προς την Μακεδονία.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που οι μετακινήσεις από ξηράς ήταν πολύ δύσκολες. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος δεν είχε συγκρούσει τη θάλασσα. Η Βουλγαρία δεν μπορούσε να έχει δυνάμεις στο Αιγαίο και να κάνει κάτι με τη, να έρθει σε αντιπαράθεση με τον ελληνικό στόλο. Παρ' όλα αυτά, το ναυτικό μας δεν έμεινε σε αδράνεια. Τα πλοία μας, παραπλέοντας τα παράλια, υποστήριξαν πυροβολικό τις χερσαίες επιχειρήσεις. Τα ναυτικά αιγήματα πολέμησαν στη Ξηρά, σε συνεργασία με το στρατό Ξηράς, και μάλιστα είχαμε και, και το ναυτικό σύνταγμα, για το οποίο θα μιλήσουμε. Τώρα, να πούμε ποιες ήταν οι δυνάμεις του στόλου μας στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Καταρχάς είχαμε 4 θωρυκτά, με πιο αξιόμαχο το Αβέρο. Τα άλλα ήταν παλαιά. Το συνολικό εκτόπισμα των θωρυκτών μας ήταν 24.000 στόλοι, 24.380 για την ακρίβεια, με 26 πυροβόλα. Έναντι 6 θωρυκτών του οικικού στόλου, συνολικού εκτοπίσματος των 34.000 τόνων, με 36 πυροβόλα. Τα θωρυκτά του οικικού στόλου δεν ήταν τόσο παλαιά όσο τα δικά μας. Βέβαια δεν είχαν αβέροφα. Είχαμε και 19 μικρότερα πλοία, συνολικού εκτοπίσματος 8.000 τόνων, 73 πυροβόλα έναντι 22 αντιστοίχων τουρκικών με εκτόπισμα 13.000 τόνους και 106 πυροβόλα. Ο ελληνικός όμως στόλος είχε κάτι πολύ σημαντικό τότε. Είχε ένα υποβρύχιο, το Δελφίν. Και δεν είχε μόνο ένα υποβρύχιο, και δύο υδροπλάνα. Θα μιλήσουμε και για αυτά, για το ναυτικό δεν είναι μόνο τα καράβια. Ο πρώτος στόχος του ναυτικού ήταν η Λίμνος. Η κυβέρνηση τότε ήθελε ορμητήριο να είναι η Ωραή ή ακόμα και η Σκύρος. Ο Κουντουριώτης όμως επέμεινε και πέτυχε να τους πείσει το ορμητήριο του στόλου να είναι ο Μούδρος. Μα πώς θα ήταν ο Μούδρος, αφού η Λίμνος κατήχε το από τους Τούρκους. Ο Κουντουριώτης εισηγήθηκε. Απελευθέρωση της Λίμνου, από εκεί να ξεκινήσουμε και να ο στόλος να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του από τον όρμο του Μούδρου που ήταν ακριβώς απέναντι από τα Δωδανέλια. Χαρακτηριστικά έλεγε ο Κουντουριώτης. Θα τους μαντρώσω στα Δαρδανέλια. Το έκανε. Έγινε πραγματικά. Το πέτυχε, όπως θα δούμε παρακάτω. Η απελευθέρωση της Λίμνου έγινε με την αποβίβαση μιας δηλοχίας πεζικού ενισχυμένης με αποβατικά αιγήματα από τα πλοία και δύο πυροβόλα του Αβέρου που βγήκαν έξω. Τις πρωινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου υπήρξε στεναρά αντίσταση μια μικρής τουρκικής φθοράς που ενισχύθηκε σημαντικά με 1.500 ένοπλους Τούρκους κατοίκους του νησιού. Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο επικεφαλής του αποβατικού αιγήματος, ο Λοχαγός, ο Ιουλιανός Κονταράτος, εξουβετέρωσε πλήρως την τουρκική αντίσταση και συλλαμβάνοντας εχμάλωτο και τον επικεφαλής Τούρκο. Με ορμητήριο λοιπόν το Μούδρο, από εκεί και πέρα άρχισαν οι πρώτες επιχειρήσεις απελευθερώσεως των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ενώ ομάδα πλοίων φρουρούσε την έξοδο των Δαρδανελίων. Στις 18 Οκτωβρίου, μία μοίρα του στόλου με διοικητή τον πλοίαρχο Πέτρο Γκίνη αποβίβασε άγημα επικεφαλής πάλι τον Λοχαγό Κονταράτο και απελευθέρωσε τη Θάσο. Ταυτόχρονα, η πρώτη μοίρα με επικεφαλής τον ίδιο τον αρχηγό του στόλου, τον Παύλο Κουντουριώτη, που επέβαινε στο θωρυκτό Αβέρο, έπλευσε στην Ήμβρο και αποβίβασε άγημα υπό τον υποπλοίαρχο Παντελεήμονα Χόρν και την απελευθέρωσε. Τις ίδιες στιγμές, το ανιχνευτικό Κανάρης και το τοπυροβόλο 14, για το οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα, είναι αυτό που μπήκε στον όρμο της Θεσσαλονίκης, απελευθέρωσαν τον Άγιο Ευστράτη.
Βεβαίως, αυτά όλα δεν γίνανε με απλή αποβίβαση των αγημάτων στην ξηρά. Έγιναν μάχες. Τη νύχτα της 10ης Οκτωβρίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το τορπιλοβόλο 11 με κυβερνήτη τον ανιψιό του Κουντουλιώτη, τον υποπλίαρχο Βότση, εισέπλευσε απαρατήρητο στον δρόμο του Θερμαϊκού, όπου ναυλοκούσε η θωρακοβαρίδα Φετίχνου Πλέμ. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Σύμφωνα με τον πλοίαρχο Κρέμο, τον αείμνηστο πλοίαρχο Κρέμο, ο οποίος ήταν εγγονός του μεγάλου ιστορικού, του ακαδημαϊκού, του Γιώργου Κρέμου, ή δύο όνομα τον είχε, έλεγε το εξής. Έλεγε ένα παρασκήνιο της ιστορίας στην Αιγύπτου. Ο Βότσης, στον Πλακαμόνα, γνώρισε έναν ψαρά. Ήταν αυτός που του είπε ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτό το θωρυκτό. Ο Βότσης το ρώτησε πώς το ξέρει. Αυτός του εξήγησε ότι μπορεί και περνάει από ένα σημείο που υπάρχει μία διάβλος μέσα από το ναρκοπέδιο, γιατί ο Θερμαϊκός ήταν ναρκοθετημένες οι προσβάσεις του. Υπήρχε όμως ένας διάβλος. Αυτός ο ψαράς τον ήξερε αυτό το διάβλο. Του λέει λοιπόν ο Βότσης, θα έρθεις μαζί μου να μου το δείξει. Άλλο που δεν ήθελε ο συγκεκριμένος ψαράς. Ο Βότσης τότε, ενεργώντας χωρίς διαταγή, κάλεσε καταρχάς το πλήρωμα και τους είπε ότι πρόκειται να κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει διαταγή, το κάνουμε από μόνοι μας. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να έρθει. Δεν κινήθηκε κανένας. Ίσα-ίσα είδε σε όλους τον ενθουσιασμό. Λέει, μήπως υπάρχει κάποια αντίρρηση. Εκεί υπήρχε αντίρρηση. Ο ύπαρχος. Ο ύπαρχος του λέει ότι κοιτάξτε και εκεί. Γνωρίζω καλά, εσείς θα χειριστείτε τις τορπίλες. Εγώ με το πυροβόλο δεν θα κάνω τίποτα. Ο Βότσης του είπε εντάξει. Να μην σου χαλάσει με το χαρτίο. Έδειξε κατανόηση. Του είπε θα πάμε να βομβαρδίσουμε το στρατόπεδο που βρίσκεται στο Μεγάλο Έμβολο, στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και έγινε. Αφού τορπίλησε, έριξε τρεις τορπίλες, οι δύο βρήκαν το στόχο, η μία δεν πήγε καλά, βούλιαξαν το θωρυκτό και στη συνέχεια βομβαρδίσαν και το στρατόπεδο των Τούρκων. Βεβαίως, δεχόντουσαν από παντού πυρά, ήταν μια επιχείρηση τρομερά επικίνδυνη, τα καταφέραν όμως και βγήκαν σώοι και αυλαβείς, πάλι από το σημείο που είχαν μπει με την βοήθεια αυτού του φιλότιμου, του καλού Έλληνα, του Ψαρά, και στη συνέχεια επέστρεψαν στη βάση τους. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο της ιστορίας. Όχι στο Μεγάλο Έμβολο, τώρα θυμήθηκα καλύτερα, ήταν στο ακροτήριο Καραμπουρνού. Εκεί δίπλα είναι. Στις 19 του μηνός η πρώτη μοίρα απελευθέρωσε Σαμοθράκη και στις 22 το ανιχνευτικό Ιέραξ κατέπλεσε στα Ψαρά. Ο Τούρκος Μουδύρης, δηλαδή ο διοικητής, απείλησε ότι εάν αποβιβαστούν αγήματα από το Ιέραξ θα σφάξει όλους τους κατοίκους. Δεν ήξερε όμως ότι κυβερνήτης το Ιέραξ ήταν ο Βρατσάλος. Πόγονος του Βρατσάλου, του γνωστού, ο οποίος είχε εντοπίσει την οικία του Μουδύρη και με τρεις κανονιές την ισοπαίδωσε σκοτώνοντας και τον Τούρκο διοικητή. Οι Τούρκοι χωρίς τον διοικητή τους έφεραν κάποια αντίσταση, τελικά αντίσταση αυτή κάμφθηκε και έτσι τα Ψαρά ελευθερώθηκαν. Στη συνέχεια ο Ναύαρχος, ο Τουρκιώτης, αποφάσισε να ελευθερώσει την Τένεδο, όπου κατέπλευσε με το θωρυκτό Αβέροφ και τα τορπιλικά Δόξα, Θίαλα, Ναυκρατούσα και το νυχτικό Ιέραξ. Ελευθέρωσε την Ίσο και στη συνέχεια πού πήγε. Πήγε στο τηλεγραφείο, όπου μέσω του Τούρκου τηλεγραφητή
έστειλε στην Κωνσταντινούπολη στα γαλλικά ένα μήνυμα. Αποβιβάσαστα στρατεύματά μου και καταλαβών την ίσο, αναμένω τον στόλο ημών. Ο στόλος όμως ο τουρκικός άργησε πολύ να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση. Το Άγιον Όρος απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό στις 2 Νοεμβρίου του 12. Το θορυκτό αβέροφ, τα εντοπιλικό θύελα, τα ανεκριτικά ιέραξ και πάθυρ αγκυρογόνησαν στον δρόμο Δάφνης και αποβίβασαν στην ξηρά ναυτικά αγήματα. Εδώ είχαμε κάποιο πρόβλημα, γιατί υπήρχαν πολλοί βούλγαροι μοναχοί, οι οποίοι αντέδρασαν όσο μπορούσαν περισσότερο. Δεν μπόρεσαν όμως να επιτύχουν τίποτα. Στις 3 Νοεμβρίου έγινε σύναξη των αντιπροσώπων της Μονές και αναγνωρίστηκε πανηγυρικά η κυριαρχία του ελληνικού κράτους σε όλη τη Χερσόνησο του Άφου. Στη συνέχεια, στις 4 Νοεμβρίου, απελευθερώθηκε από το εντοπιλικό θύελλα και η Ικαρία. Εδώ είχαμε άλλες ιστορίες. Κανείς απολύτως δεν είχε αμφισβητήσει την ελληνικότητα των κατοίκων της Ικαρίας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτοί θέλανε να το επιβεβαιώσουν. Και πώς θα το επιβεβαιώνανε, με τι άλλο. Μαλώνοντας μεταξύ τους. Σκοτωθήκανε, πλακωθήκανε στο ξύλο. Ποιο ήταν το πρόβλημά τους. Πού θα υψωθεί πρώτα η σημαία. Στον Άγιο Κήρυκο ή στον Εύβοιτο. Τελικά, ο αντιπλήρχος Βλαχόπουλος ήταν επικεφαλής, ξεπέρασε το πρόβλημα, υψώνοντας τα φρόχοδα τη σημαία και στον Άγιο Κήρυκο και στην Εύβοιτο. Έμεινε τώρα τα νησιά του υπολείπου Ανατολικού Αιγαίου. Ο Ναύαρχος έδωσε προτεραιότητα στην απελευθέρωση της Λέσβου και της Χίου. Την 8η Νοεμβρίου ο στόλος μας βρισκόταν έξω από τη Μυτιλίνη. Με το που φάνηκαν τα πλοία, ενώ οι Τούρκοι βρισκόντουσαν στο νησί, ο κόσμος τρελάθηκε. Υψώθηκαν παντού ελληνικές σημαίες. Ακούστηκαν κωδωνοκρουσίες από όλους τους ναούς. Ο Αβέροφ κατέβασε μία βάρκα με λευκή σημαία και πήγε να ζητήσει τους Τούρκους να παραδοθούν. Οι Τούρκοι δεν παραδόθηκαν, αλλά οχυρωθήκαν στα υψώματα της νήσου και αμύνθηκαν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, από 8 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου γινόντουσαν μάχες για να ενεδρωθεί ο στρατός μας στην Μυτιλίνη. Την περίοδο εκείνη η δόξα του Νικολάου Βότση είχε καταπλήξει τους πάντες. Τον αποκαλούσαν ο νέος Κανάρης. Αυτή η δόξα του ουκ έα καθέβδιν τους συναδέλφους του. Ειδικά έναν υποπλίαρχο, τον Περικλή Αργυρόπουλο, ο οποίος ήταν κυβερνήτης στο Τορπιλοβόλο 14, ήδη μιλήσαμε γι' αυτό. Παρά τα ήταν πολύ ανικανοποιητός από τα κατορθώματά του σε επιχειρήσεις στην Κρήτη με το θορυκτό ίδρα το 1897 για την απελευθέρωση του Αιγαίου στρατείου κτλ. Ήθελε και άλλη δόξα ο Περικλής Αργυρόπουλος. Ας κάνω μια παρένθεση. Ο Περικλής Αργυρόπουλος ως ανθυποπλίαρχος, βλέποντας ότι ο Αβέροφ, το πλοίο της δόξας, βρισκόταν ακόμα στα ναυπηγεία του Ορλάντο και περίμενε αγοραστεί, κοίτασε τιμή ευκαιρίας, γιατί ήταν ένα καράβι καταπληκτικό. Ήταν ένα μοναδικό καράβι. Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε. Προσπάθησε και κατάφερε να πείσει το θείο του, τον Νάνο Βαλαωρίτη, να χρηματοδοτήσει την αγορά του Αβέροφ. Για τα ελληνικά δεδομένα το πλοίο ήταν πανάκριβο. Ο Αβέροφ είχε δώσει χρήματα για ένα πλοίο, αλλά όχι για ένα πλοίο σαν τον Αβέροφ. Περισσότερα από τα μισά χρήματα λείπανε.
Έτσι λοιπόν, ο Αργυρόπουλος κατάφερε και έπεισε το θείο του, τον Άνω Βαλαωρίτη, να χρηματοδοτήσει τράπεζα την αγορά του Αβέροφ. Παίρνοντας μια επιστολή του Βαλαωρίτη που αναλάμβανε αυτή την υποχρέωση, πήγε και βρήκε τον άλλο θείο του. Ποιος ήταν ο άλλος θείος του? Ο πρωθυπουργός, ο Μαυρομιχάλης, ο οποίος ήθελε να αγοραστεί ο Αβέροφ, αλλά αντιδρούσε ο Υπουργός Οικονομικών Εφταξίας, και με το δίκιο του βέβαια, διότι έλεγε ότι δεν φτάνει ο προϋπολογισμός μας. Έχοντας αυτό το χαρτί, λύθηκε το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν αμέσως υιοθέτησε ο Μαυρομιχάλης την πρόταση του Ανθυποπλιάρχου Ανιψιού του, του Αργυρόπουλου, και την επόμενη μέρα έστειλε στο Λιβόρνο, στα ναυπηγεία του Ορλάνδο, τον πλωτάρχη Πανταλέοντα Κοντόσταυλο για να κάνει τις τελικές διαπραγματεύσεις. Εκεί όλους περίμενε μία τρομερή έκπληξη. Ο πλωτάρχης Κοντόσταυλος άρχισε να λέει ότι πρέπει να πάρω κι εγώ αυτό που με αναλογεί. Να πάρω το ποσοστό μου. Έκανε ένα πολύ άγριο παζάρι. Ήθελε το 10%. Μίζα που λέμε σήμερα. Όταν αναγκάστηκαν αυτοί να του πούνε ναι, θα στα δώσουμε, το ρωτήσανε σε ποιο λογαριασμό να μπούνε. Και τότε ο Κοντόσταυλος τι είπε? Σε κανένα λογαριασμό. Σε κανένα απολύτως λογαριασμό. Να εκπέσουν από το τίμημα. Έτσι λοιπόν, τον πήραμε τον Αβέροφ με 10% φθηνότερα, με έκπτωση, χάρη στον Κοντόσταυλο, ο οποίος έτσι για την ιστορία, στη συνέχεια έγινε βουλευτής, και όταν ξεκίνησε η Βαλκανική πόλεμη, παραιτήθηκε από βουλευτής, γύρισε ξανά στο ναυτικό, ήταν κυβερνήτης σε ένα από τα θωρηκτά που λάβαν μέρος στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λίμνου, και όταν τελείωσε ο πόλεμος, τον κλείσαμε φυλακή. Ήταν βασιλόφρο, χωρίς να είχε ανακατευθεί κανένα κίνημα, αλλά είχε συχνές επαφές με τα ανάκτορα. Από τις κακουχίες φυλακής πέθανε. Τέλος πάντων. Ο Αργυρόπουλος λοιπόν ήθελε σόνι και καλά να κάνει κάτι ανάλογο με το Βότσι. Πήγαινε λοιπόν στον Κουντουριώτη και του ζήταγε να πάει, λέει, να μπει στη Σμύρνη, όπου υπήρχε ένα άλλο θωρηκτό εκεί, να το τορπιλήσει. Ο Κουντουριώτης δεν το δεχόταν. Το έλεγε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, δεν θα γυρίσεις πίσω, μην κοιτάς τι έκανε ο Βότσης, εντάξει ο Βότσης τα κατάφερε, δεν σημαίνει ότι θα καταφέρεις κι εσύ, κτλ. Κτλ. Ο Βότσης είχε όμως και μια πληροφορία ότι στον όρμο των Κεδονιών, στο Αϊβαλί, υπήρχε μια ολοκένουργια κανονιοφόρος, η τραπζόν, η τραπεζούς. Οπότε δεν είπε τίποτα, αλλά όταν τα καράβια, αφού είχε δρεωθεί ο στρατός στην Μυτιλίνη, αποφάσισαν να αποπλέψουν, το βράδυ όπως πλέανε, περνώντας το διάβλο, κάνει μία έτσι και μπαίνει στον όρμο των Κηδονιών, στο Αϊβαλί. Πλησιάζει την κανονιοφόρο την τουρκική. Πέφτει δίπλα και κάνουν ρεσάλτο. Το άγημα με επικεφαλή στο σημειοφόρο Χριστόφορο Κονιάλη. Οι Τούρκοι πηδάνε στη θάλασσα. Κυριεύουν την κανονιοφόρο. Και εκεί ο Αργυρόπουλος έκανε το τρελό του όνειρο. Να τη βάλουν μπροστά και να τη φέρουν εχμάλωτη πίσω. Δυστυχώς όμως δεν ξέραν την τεχνολογία και δεν μπορούσε να τη βάλουν μπροστά την κανονιοφόρο. Δεν έφτανε αυτό. Από την ακτή άρχισαν τα πυροβόλα να βάλουν αντίον τους. Και ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι η κανονιοφόρος βούλιαζε. Γιατί οι Τούρκοι φεύγοντας, κάποιος είχε ανοίξει τα επιστόμια γάστρας και έμπαζε νερά. Σαν να μην έφτανε αυτό, διαπιστώνει ο Κονιάλης ότι μέσα στην καμπίνα είχε κλειδωθεί ο Τούρκος κυβερνήτης. Ενημέρωσε τον Αργυρόπουλο
Και ο Αργυρόπουλος του έδωσε εντολή να πει στον Τούρκο κυβερνήτη ότι είναι ελεύθερος να φύγει, ότι δεν θα τον πειράξει κανένας. Ο Τούρκος απάντησε, όταν του μίλησε στα γαλλικά μάλιστα ο Κονιάλης, και του είπε ότι δεν θα φύγει, θα μείνει στο πλοίο. Ο Κονιάλης του είπε ότι το πλοίο θα βουλιάξει. Αυτός είπε, το γνωρίζω, εγώ έδωσα εντολή να ανοίξω τα επιστόμια. Επέμεινε ο Κονιάλης, δεν έπεισε τον Τούρκο κυβερνήτη, ο οποίος παρέμεινε στο πλοίο. Εν τω μεταξύ ο Αργυρόπουλος, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο και το κατηγιστικό πυρ των τουρκικών πυροβολίων από την ξηρά θα του προκαλούσε, θα τον βούλιαζε κιόλας, ανακάλεσε το άγημα, φεύγοντας μάλιστα ο Κονιάλης, πήρε και ένα ενθύμιο μαζί του. Ήτανε νύχτα, οπότε δεν υπήρχε σημαία στο πλοίο. Τη νύχτα οι σημαίες υποστέλλονται, δεν είναι πυρμένες, οπότε το μόνο που του μένε ήταν το κοντάρι της σημαίας που είχε πάνω ένα μισοφέγγαρο. Αυτό το έσπασε το κοντάρι και το πήρε μαζί του. Το έχω δει εγώ αυτό το μισοφέγγαρο. Το έχει ο γιος του, επίσης ναύαρχος, στο σπίτι του. Όταν μετά ο Αργυρόπουλος πήγε μετά τον πόλεμο, έστειλε γράμμα, βρήκε τη διεύθυνση και έστειλε γράμμα στον πατέρα του Τούρκου κυβερνήτη, όπου του εξιστόρισε τα γεγονότα. Ήτανε απόστατος αξιωματικός και ο πατέρας του Τούρκου κυβερνήτη, ο οποίος του απάντησε μετά, τον ευχαρίστησε τον Αργυρόπουλο για την πρόθεσή του να σώσει το γιο του, αλλά από την άλλη μεριά του δήλωσε και υπερήφανος για την απόφαση που είχε ο γιος του να παραμείνει στο πλοίο μέσα. Φεύγοντας ο Αργυρόπουλος έκασα να πω ότι επειδή φοβήθηκε ότι το καράβι μπορεί να κάτσει στα ρηχά, να το ξεβουλιάξουν οι Τούρκοι, να το χρησιμοποιήσουν, έριξε και μια τορπίλη και το τίναξε στον αέρα. Εκεί χάθηκε και ο Τούρκος κυβερνήτης. Πάλι για την ιστορία θα πω ότι ο Αργυρόπουλος ήταν συγγενής του αεροπόρου του Αργυρόπουλου, που σκοτώθηκε στο Λαχανά, έπεσε με το αεροπλάνο που σκοτώθηκε στο Λαχανά. Αυτός ήταν έφεδρος αμφιπολοχαργός, είχε έρθει από τη Γαλλία και κατατάει και θελοντής μαζί με το αεροπλάνο. Ήταν ειδικό, δικό του ήταν το αεροπλάνο. Όχι αυτό που έπεσε, αυτό που έπεσε ήταν ελάφυρο από τους Τούρκους. Και ήταν και συγγενής της συζύγου του βασιλέως Αλεξάνδρου. Η Ασπασία Μάνου ήταν το γένος Αργυρόπουλου. Ο Βός Αργυρόπουλου στην Κηφισιά είναι εκεί ήταν το σπίτι του Αργυρόπουλου που μιλάμε. Αυτά λοιπόν τα νέα, αυτά τα γεγονότα συνέβηκαν στο Αϊβαλί, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και δείχνουν το πνεύμα εκείνης της εποχής. Ένα πνεύμα τελείως, τι να πει κανείς, τελείως ηρωικό. Ο επόμενος στόχος του Κουντουριώτη ήταν η Χίος. Στο νησιχείο υπήρχε ισχυρά στρατιωτική δύναμη 2.500 ανδρών πεζικού, καθώς και αξιόμαχο πυροβολικό υπό τον συνταγματάρχη Ζιχνή Βέη. Ήταν ο φοβερός συνταγματάρχης αυτός και ο χειρώσει πολύ καλά την ίσο. Ο στρατός Ξηράς, με επικεφαλή συνταγματάρχη Δελαγραμμάτικα, ενισχυμένο με ναυτικό άγημα, έκανε απόβαση στο κοντάρι. Το κοντάρι είναι πολύ κοντά στοιχείο. Κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των Τούρκων και να μπορέσει να εδρεωθεί, να μπορέσει να αποβιβαστεί στοιχείο. Βέβαια ήταν 11 Νοεμβρίου όταν έφτασαν τα πλοία στοιχείο. Στις 21 Δεκεμβρίου, από 11 Νοεμβρίου, 21 Δεκεμβρίου, είχαμε εξουδετερώση της τουρκικής δυνάμεως στοιχείο. Πάρα πολλές μάχες. Στις μάχες αυτές, που συμμετείχε βεβαίως και το ναυτικό με το πυροβολικό του, αλλά και με το ναυτικό άγημα, στο οποίο επικεφαλής ήταν ο υποπλοίαρχος Δεμέστικας, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε και έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι, ο αθυποπλοίαρχος Ρίτσος και ένας ναυτικός δόκιμος, ο Ιωάννης Παστρικάκης. Επίσης, χάσαμε και 20 ναύτες τότε, στη μάχη της Χίου.
Εδώ θα πούμε όμως το εξής, ότι το ναυτικό δεν δρούσε μόνο στο Αιγαίο, δρούσε και στο Ιόνιο. Στις 15 Νοεμβρίου του 12, ο διοικητής της ομάδας ατμομοιοδρομώνων της Μοίρας Ιωνίου, ο αντιπλήρχος Κωνσταντίνος Γεωργαντάς, επιβαίνων του ατμομοιοδρόμωνος Πηνιού, που ήταν κυβερνήτης ο Αναστάσιος Ανδρεάδης, απελευθέρωσε την ίσο Σάσονα. Η ίσο Σάσον είναι μπροστά στον Αυλώνα και πάντα ανήκε στα Επτάνησα. Την έχουν πει και Γιβλαρτάρ της Αδριατικής. Εγώ θα έλεγα και Καστελόριζο της Αδριατικής. Ένα νησί με τεράστια στρατηγική και σήμερα και οικονομική σημασία. Δηλαδή, αν το είχαμε, σκεφτείτε τι θα λέγαμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Αδριατική. Η απελευθέρωση της νήσου έγινε με μεγάλο, ήταν πάει, γιορτάστηκε με μεγάλη, με μεγάλο ενθουσιασμό από 15 ελληνικές οικογένειες φτωχές, οι οποίοι είχαν καλύβες εκεί, ήταν βοσκοί. Δυστυχώς, αργότερα η Ελληνική Βουλή, κυβέρνηση Βενιζέλου ήταν, με τον νόμο 272 στις 5 Ιουνίου, παραχώρησε στη Σάσονα στην Αλβανία, πρωτοφανές. Παραχωρήσαμε εθνικό έδαφος στην Αλβανία. Και οι καημένοι κάτοικοι σφαγιάστηκαν με τον αγριότερο τρόπο. Όλοι τους σφαγιάστηκαν, δεν έμεινε κανένας. Στις 20 Νοεμβρίου του 12, η Σερβία, η Βουλγαρία και το Μαυρογούνιο κάναν ακοχή με την Τουρκία και αφήσανε εμάς μόνους μας. Οι Τούρκοι ξεθαρεύτηκαν. Είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο έναν αντίπαλο, την Ελλάδα. Τώρα αποφάσισαν να βγουν στο Αιγαίο παλικαρίσια. Και ειδικά από το πραγματικά πολύ προκλητικό τηλεγράφημα του Ναυάρχου από την Τένερο. Στις 3 Δεκεμβρίου, ώρα 8:40 το πρωί, άρχισε να βγαίνει ο κύριος Σόγκος του τουρκικού στόλου από τα Δαρδανέλια με αρχηγό το Ραμίζ. Αμέσως, ο στόλος ο δικός μας απέπλευσε με επικεφαλή στον Αβέροφ, όπου επέβαινε ο αρχηγός του στόλου, ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, με το που εσήμανε πολεμική έγερση, εξέπεμψε και το σήμα. Με τη βοήθεια του Θεού, τα σευχάς του βασιλέως μας και εν ονόματι του δικαίου, πλέω με θορμήσα καθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Στις 9:05 με νέο σήμα διατάσσει. Αρχίσατε πλήρ συγχρόνως μετά του Ναυάρχου. Περίμενε και μετά από λίγο η τουρκική ναυαρχίδα, η Χαϊρεντίν Βαρβαρόσα, αρχίζει να βάλει κατά του ελληνικού στόλου. Είχε το όνομα ενός εξωμότη Έλληνα. Ο Βαρβαρόσα ήταν Έλληνας, γεννήθηκε Έλληνας, αλλά ήταν εξωμότης. Λοιπόν, ταυτόχρονα αρχίσανε όλα τα τουρκικά πλοία να βάλουν. Αμέσως απαντήσαν τα ελληνικά. Με πρώτο τον Αβέρο, ο οποίος αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, προσπερνάει τα τουρκικά πλοία και μπαίνει ακριβώς μπροστά του, σχηματίζοντας αυτό που λένε το ΤΑΦ. Μπορούσε ο Αβέρο, παρουσιάζοντας την πλευρά του μπροστά από τη στήλη των τουρκικών πλοίων, να έχει όλα τα πυροβόλα ελεύθερα να βάλουνε, ενώ οι άλλοι είχαν μόνο τα προραία πυροβόλα να βάλουνε. Και μάλιστα το πιο όλα, όχι όλα κιόλας. Αυτό ήταν ένας πολύ σημαντικός ελιγμός. Δεν ήταν δική μας εφεύρεση. Οι Ιάπωνες δεν είχαν εφαρμόσει σε μια ναυμαχία με τους Ρώσους. Ναι.
μετά από το καταιγιστικό πυρ του Αβέροφ και των άλλων πλοίων, ο Τούρκος, τα τουρκικά πλοία παθαίνουν σοβαρές ζημιές και έχουν περισσότερους από 100 νεκρούς και τραυματίες. 7 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από τον Μπαρμπαρόσα, το οποίο υπάρχει σημαντικές ζημιές στους Λέβητες και το πυροβόλο του το ένα χρησιεύτηκε παντελώς. Του Ρουτ Ρέις μέτρησε 51 νεκρούς και 40 τραυματίες. Οι απώλειες του Αβέροφ ήταν με ένα νεκρό υπαξιωματικό, ένα σηματορό και λευστή, τον Κατριτζάρη και τον ανθυποπλίαρχο Γκούρα Μαμούρη, ο οποίος τραυματίστηκε και πέθανε μετά από λίγες μέρες από μόλυνση του τραύματος, η ψεμία. Οι τραυματίες μας ήταν 7. Ο Αβέροφ κυνήγησε τα τουρκικά πλοία μέχρι την είσοδο των Δαρδανιλίων, μπαίνοντας μέσα στο Βελινεκές των πυροβόλων, των παρακτίων πυροβόλων των Τούρκων. Ήτανε μία κίνηση τρομερά επικίνδυνη. Αλλά ο Κουντουριώτης έλεγε, τα πλοία είναι για να κινδυνεύουνε. Επόμενο σημαντικό γεγονός, όταν το έκανε αυτό, μάλιστα είχε σηκώσει και το σήμα ότι οι κινήσεις μου είναι ανεξάρτητες, να μην τον ακολουθήσουν τα άλλα πλοία σε αυτή την τόσο παράτομη προσέγγιση που έκανε στον τουρκικό στόλο. Το επόμενο σημαντικό γεγονός ήταν η ναυμαχία της Λίμνου, η οποία έγινε πολύ αργότερα, στο μεσοδιάστημα, μεταξύ ναυμαχίας Λίμνου, ναυμαχίας Σέλης και ναυμαχίας της Λίμνου, είχαμε ορισμένες αψιμαχίες. Δηλαδή, βγαίναν έξω οι Τούρκοι λιγάκι, τους κυνηγάγαν οι δικοί μας, ρίχναν και μερικές κανονιές από εδώ, από εκεί, αλλά δεν έγινε κάποια μεγάλη ναυμαχία, ήταν αψιμαχίες. Είχαμε όμως ορισμένα σημαντικά γεγονότα. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1912 είχαμε στην παγκόσμια ιστορία την πρώτη τορπιλική επίθεση από υποβρύχιο. Το υποβρύχιο Δελφίν, που είχαμε πει στην αρχή, με κυβερνήτη τον Στέφανο Παπαρηγόπουλο, ενώ βρισκόταν κοντά στις Μαυριές, οι Μαυριές είναι λίγο κάτω από την Τένεδο, νότιο-νότιο-ανατολικά, είναι δύο μικρά νησάκια. Εκεί εξαπέλυσε τορπίλη κατά του τουρκικού καταδρομητικού Μετζιτιέ. Ατυχώς η τορπίλη δεν βρήκε το στόχο της. Δυστυχώς. Λόγω κακής στεγανότητος γέμισε νερά και βυθίστηκε. Και έτσι έχασε αυτή την ευκαιρία που θα είχε βουλιάξει ένα ολόκληρο φρουρικό. Αλλά είναι η πρώτη στον κόσμο τορπιλική επίθεση από υποβρύχιο. Και αυτό είναι σημαντικό. Την πρωτοχρονιά του 2013 βγήκαν πάλι τα τουρκικά πλοία για να επιστρέψουν στο Ναγαρά, δηλαδή στην Άβυδο, την αρχή Άβυδο, λόγω κακοκαιρίας. Εκτός από ένα, το Χαμιδιέ, το οποίο με κυβερνήτη το Ρεούφ Μπέι, τη νύχτα με κακές συνθήκες καιρού και ορατότητος, διέφυγε της προσοχής των πλοίων των δικών μας, που το παρακολουθούσε, και βγήκε στο Αιγαίο. Έφτασε μέχρι το Άγιον Όρος και μετά στράφηκε προς νότον. Κατευθύνθηκε στη Σύρο, όπου βρισκόταν με βλάβη ένα βοηθητικό, το Μακεδονία, ήταν οπλιταγωγό και νοσοκομείο, πρωτό νοσοκομείο. Το βοβάρδισε, του προκάλεσε μεγάλες ζημιές και μάλιστα το πλοίο κάθισε κιόλας μέσα στο λιμάνι. Ανάστατο το Υπουργείο δίνει διαταγή στον Κουντουριώτη να κινηθεί με τον Αβέροφ και με όλα τα πλοία κατά του Χαμιδιέ. Ο Ναύαρχος δεν υπάρχουσε. Κατάλαβε πολύ καλά ότι αυτό ήταν αντιπερισπασμός για να τον τραβήξουν από τα στενά και να βγει ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο και άντε μετά να τους ξαναμαντρώσεις,
όπως θα έλεγε ο Κουντουριώτης. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουσε και άφησε το Χταμιδιέ, το οποίο έφτασε μέχρι την Αίγυπτο, μετά πήγε στο Ιόνιο, έφτασε στη Μάλτα, αλώνησε δηλαδή όπου ήθελε, ό,τι ήθελε έκανε. Λοιπόν, τώρα για το θέμα της ανυπακοής, θα θυμίσω ότι ο Γκουντέριαν είχε πει, ο στρατηγός, ο Γερμανός, η πειθαρχία είναι βασική υποχρέωση του κάθε στρατιωτικού. Η ανυπακοή, όμως, γέννησε τους μεγάλους ηγέτες. Σε αυτή την περίπτωση, η ανυπακοή δεν είναι αντιστρατιωτική διαγωγή. Όπως και ο ηρωισμός δεν αντίθετος της φρονήσεως. Βέβαια, για να κάνει κανείς αυτό που έκανε ο Κουντουριώτης, πρέπει να έχει και τα ανάλογα προσόντα. Πολύ σωστά λοιπόν κατάλαβε ο Κουντουριώτης ότι δεν έπρεπε να κυνηγήσει το Χαμιδιέ και παρέμεινε στα στενά. Πράγματι, ο αρχηγός του τουρκικού στόλου, ο Ταχύρ τώρα, γιατί αντικαταστάθηκε ο Ραμής, επιβιβάστηκε στην αυαρχίδα του και επικεφαλής ολοκλήρου του στόλου, θριαμβευτικά, με καμάρι, στις 4 Ιανουαρίου του 2013 βγήκε από τα Δαρδανέλια με μεγάλη ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς την Λίμνο, προς το Μούδρο. Μόλις ο Κουντουριώτης πληροφορήθηκε την έξοδο του στόλου, διέταξε τον απόπλουτο πλοίων και ξέπεμψε το σήμα. Αν είναι δυνατόν, ακούστε σήμα. Ο Ναύαρχος εύχεται την καλή ημέρα εις τα γενναία επιταλεία και πληρώματα. Στις 11:35 άρχισε ο τουρκικός στόλος να βάλει κατά τον πλοίο μας. Η απάντηση ήταν άμεση και απόλυτα επιτυχής. Σε λίγα λεπτά, στην αυαρχίδα, η Βαρβαρόσα, φάνηκαν καπνοί πυκνοί και φλόγες. Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν το ίδιο πυκνοί καπνοί στο Μεζουδιέ. Το Βαρβαρόσα πλήττεται και δεύτερη φορά. Ο τουρκικός στόλος τρέπεται σε άτακτο φυγή. Ο στόλος μας, με επικεφαλής τον Αβέροφ, το Σεϊτάν Βαπόρ, έτσι το λέγανε οι Τούρκοι, Σεϊτάν Βαπόρ, διαβολικό πλοίο δηλαδή, τον καταδιώκει. Οι Τούρκοι ταπεινωμένοι εισέρχονται στα Δαρδανέλια. Το τελευταίο, το Τουρκού Τρέις, που δεχόμενο καταιγιστικά πειρά από τον Αβέροφ, αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα. Το Χαϊρεντίν Μπαρμπαρός είχε δεχθεί 20 πλήγματα και είχε 75 νεκρούς και 130 τραυματίες. Τα πυροβόλα τεθήκαν όλα εκτός μάχης. Ο Τουρκούτ Ρεΐς είχε σοβαρή εισροή υδάτων και 47 νεκρούς και τραυματίες. Το κεντρικό πυροβολείο του Μεζουδιέ είχε καταστραφεί ολοσχερός, ενώ είχε 68 νεκρούς απώλεια από το πλήρωμά του. Απαιτήθηκαν 6 μήνες από γερμανούς τεχνικούς για να μπορέσει ο τουρκικός στόλος να γίνει αξιόμαχος. Αντιθέτως, από τα 800 περίπου συνολικά βλήματα που εκτόξευσαν οι Τούρκοι, μόνο 3 έπληξαν τον Αβέρο, τα οποία επροξένησαν επιφανειακές ζημίες και 3 τραυματίες. Ελαφρά, μάλιστα. Οι ζημίες στα τουρκικά πλοία ήταν τεράστιες, καθώς και οι απώλειες σε προσωπικό. Με αυτή την αυμαχία, ουσιαστικά, που ήταν ουσιαστικά συνέχεια της πρώτης, εδραιώθηκε η στρατιωτική κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Θα ήταν παράληψη όμως να μην αναφέρουμε ότι ο Κουντουριώτης, διευθύνοντας από τον Αβέροφ τις επιχειρήσεις του στόλου μας, μάλιστα έξω από τη γέφυρα ακάλυπτος για να έχει καλή ορατότητα, έφερε με ευλάβεια ένα σταυρό από τίμιο ξύλο. Και πριν από κάθε αναμέτρηση, ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Δάφνος, στρατιωτικός ιερέας με βαθμό πλωτάρχη,
τελούσε αγιασμό και ευλογούσε τα πληρώματα. Εδώ θα πούμε και κάτι άλλο. Το ναυτικό δεν είναι μόνο τα πλοία και τα ναυτικά γήματα, όπως είδαμε πριν. Είναι και η ναυτική αεροπορία. Την περίοδο εκείνη είχε ξεκινήσει, είχε αρχίσει η δημιουργία αεροπορίας ναυτικής συνεργασίας. Πρωτοπόρος ήταν ένας αξιωματικός του στρατού Ξηράς, ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος. Το λέγανε τρελοκαμπέρο, γιατί εκείνα τα χρόνια να πετάς αεροπλάνο θεωρείται μεγάλη τρέλα. Αυτός δεν ήταν καθόλου τρελός, ήταν πολύ γνωστικός και πολύ σπουδαίος, ήταν σε όλα. Καταρχάς μπόρεσε να μετατρέψει ένα αεροσκάφος Ξηράς σε αεροπλάνο. Το λέγανε Δέδαλο αυτό το αεροπλάνο. Στη συνέχεια, από τις 17 Νοεμβρίου του 2012, είχαμε στο Φάληρο άλλο ένα αεροπλάνο, διθέσιο, γαλλικής κατασκευής, που το βάφτισε ναυτίλο και το παρέλαβε ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης. Ο Κουντουριώτης ήταν ενθουσιασμένος και καταλάβει πολύ καλά τη σημασία της ναυτικής αεροπορίας. Έτσι, δεν δίστασε να διατάξει την πρώτη αεροπορική αποστολή ναυτικής συνεργασίας. Αυτή ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου του 2013, όταν το υδροπλάνο μας, με κυβερνήτη το Μουτούσι και το σημεοφόρο Μωραϊτίνη, με πλήρη φόρτο καυσίμων και 4 βόμβες ελληνικής κατασκευής, αποθαλασσώθηκε από το Μούδρο, πέταξε πάνω από τον Ελίσκοντο, από τον Ελίσποντο, και έφτασε μέχρι τον ναύσταθμο των Τούρκων. Ο Μωραϊτίνης συγκέντρωσε πληροφορίες για τις οχυρώσεις των Τούρκων. Βέβαια αυτό δεν μας ήταν και πολύ χρήσιμο στη συνέχεια, γιατί ποτέ δεν φτάσαμε εκεί. Και όταν έφτασε στον ναύσταθμο, άρχισε να βομβαρδίζει τα τουρκικά πλοία. Έριξε τις 4 βόμβες, πλήττοντας πλοία τουρκικά, πλήττοντας και εγκαταστάσεις Ξηράς του τουρκικού ναυστάθμου. Στη συνέχεια πήρε ύψος όσο μπορούσε για να αποφύγει τα πυρά των Τούρκων που ήταν καταιγιστικά. Συνέχισε να πετάει πάνω από περιοχή που ήταν μόνο Τούρκοι και ήταν οχυρωμένοι, γεμάτο πυροβόλα που έβαλαν εναντίον τους στη συνέχεια. Κατάφερε, γλίτωσε από αυτά και μόλις βγήκε από τα Δαρδανέλια, έπαθε μηχανική βλάβη και προσθαλασσώθηκε. Ευτυχώς ήταν το βέλος εκεί. Το περίμενε. Το βέλος λοιπόν το ρημούλκησε, δεν έπαθε κανένας τίποτα και με μεγάλη επιτυχία εκεί ολοκληρώθηκε η πρώτη στον κόσμο επιχείρηση ναυτικής αεροπορίας, ναυτικής συνεργασίας. Αυτά συνέβαιναν εκεί. Έτσι δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο για τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, όπως είπαμε, δεν είχε αναμετρήσεις στη θάλασσα. Δεν υπήρχε αντίπαλος στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, το ναυτικό είχε ουσιαστικά βοηθητικό ρόλο, μετέφερε, έκανε στρατιωτικές μεταφορές, βοήθαγε, έκανε υποστήριξη παρακτίων μαχωμένων τμήματων του στρατού Ξηράς και στα μέσα Μαΐου του 1913 συγκροτήθηκε ένα ναυτικό άγημα, αρχικά με 2 τάγματα και αργότερα με 3. Επικεφαλής ο αντιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Τυπάλδος. Το άγημα αυτό, το ναυτικό σύνταγμα, όπως το ονομάσανε, επανδρώθηκε από έμπειρους σε αποβατικές επιχειρήσεις αξιωματικούς και ναύτες, γιατί είπαμε ότι στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά απελευθερωθήκανε από ναυτικά αγήματα. Ναύτες αφήναν το καράβι και πολεμούσαν στην Ξηρά. Βεβαίως, στη Μυτιλήνη και στη Χίο πολέμησε και στρατός Ξηράς. Και αυτό το σύνταγμα υπό τη διοίκηση του στρατού Ξηράς έγραψε ένδοξες σελίδες
σε όλες τις επιχειρήσεις μας στη Μακεδονία. Έδειξε ότι το ναυτικό μπορεί να μάχεται το ίδιο καλά και στη θάλασσα και στην ξηρά και στον αέρα, παντού. Εδώ τελείωσα αυτά που είχα να πω για την δράση του ναυτικού μας και αν θέλετε με ρωτάτε κάτι. Ναυαρχέ μου, Στέλιο μου, το θωρυκτό μας, το Αβέροφ, από χρήματα του Αβέροφ και εγγύηση τραπεζική και παρέμβαση και του Πρωθυπουργού, αγοράστηκε. Και Ναύαρχε, όπως μας περιγράψατε, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό αποδεικνύει ότι την εποχή εκείνη υπήρχε μία εθνική αστική τάξη, την οποία εγώ θα έλεγα ο Βρετανικός παράγων και ο Γαλλικός, που είχαν κάθε συμφέρον να νικήσει η Ελλάδα τους Οσμανούς, εάν το λέω σωστά, τους Οθωμανούς, τους Τούρκους, άφησαν αυτή η εθνική αστική τάξη να αναπτυχθεί και να δράσει. Βλέπουμε όμως ότι ενώ γεννιέται κατά καιρούς ένα εθνοαστικό μόρφωμα, μετά το χάνουμε. Πέφτει στον μεταπρατισμό, φεύγει στο εξωτερικό ή καταστρέφεται οικονομικά στην ελληνική επικράτεια. Από πανωτόκια τραπεζών, από ψευδοσυνδικαλισμό, όχι υγιής συνδικαλισμό του κόσμου της εργασίας, ο οποίος δεν είναι ελεύθερος τελικά να εκφραστεί, αλλά ποδηγετείται από επαγγελματίες που, ας μου επιτρέψει την έκφραση, καπελώνουν το συνδικαλιστικό κίνημα, και έτσι αυτή η σύνθεση ανάμεσα σε εθνοκεφάλαιο και εθνοεργασία δεν μπορεί να γίνει. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι όχι μόνο υπάρχει αποποίηση της μίζας, έτσι, αλλά και το καρκίνωμα του διχασμού βγαίνει, όπως βγήκε και στον νικητή στρατηγό των Πλατεών, του Μαραθώνος, τον στρατηγό Μιλτιάδη. Έτσι δεν είναι? Εντούτοις το έθνος συνεχίζει με τον κείμενο και πηγαίνει στην Κύπρο μας. Εντούτοις και εμείς συνεχίζουμε να υπάρχουμε παρόλα τα προτερήματα και παρόλα τα ελαττώματά μας. Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης εκπληκτικά συλλαμβάνει το γεωστρατηγικό εγχείρημα, το ναυτικό στρατηγικό εγχείρημα, και φέρεται αναλόγως. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την πορεία της κοινωνικής συγκροτήσεως, της στρατηγικής ευφυΐας, κοινωνικής συγκροτήσεως ομιλώ περί του εθνοαστισμού, της ευφυΐας του Ναυάρχου Κουντουριώτου, εμείς σήμερα σε τι μπορούμε να φανούμε ανυπάκοοι, ως ανυπάκοος υπήρξε ο Ναύαρχος Κουντουριώτης? Είναι ένα ερώτημα, Ναύαρχέ μου, που με όλη την αγάπη και με όλο το σεβασμό σου θέτω. Η υπακοή είναι ο νόμος. Η ανυπακοή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εξαίρεση. Για να μπορέσει όμως να πεις ότι εγώ δεν υπακούω, πρέπει να έχεις προσόντα Κουντουριώτη. Εγώ θα σας πω το εξής, κάτι που δεν ξέρετε, ο Αφάδη κυρίως αποφεύγουν να τα λένε, γιατί φοβόνται ότι θα δημιουργηθούν κρούσματα απειθαρχίας. Θα σας πω το εξής. Η σημαία της Ευελπίδων
της σχολής Ευελπίδων έχει τον ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας, το μεγαλύτερο παράσιτο. Από ποιους Ευέλπιδες το πήρε αυτό, ξέρετε? Από αυτούς που στασιάσανε. Το ξέρετε αυτό? Χάρη σε εσάς το μαθαίνουμε. Ναι, λοιπόν. Όταν οι Γερμανοί ερχόντουσαν στην Αθήνα, οι πρωτοετοί Ευέλπιδες, τα πρωτοετάκια, τα 19 χρόνια, 18 χρόνια, 19 χρόνια, τα παιδάκια ήταν, στασιάσανε, διότι τους είπανε ότι τελείωσε ο πόλεμος. Αυτοί παρακαλάγανε να πάνε να πολεμήσουν από νωρίς και υπήρχαν και κάποια κρούσματα πειθαρχίας πάνω σε αυτό το σημείο. Αυτοί δεν τους, τους λέγανε θα σε εκπαιδεύσουμε τώρα, θα γίνετε δημιουργίτες και τους λέγανε διάφορα και τους κρατάγανε. Όταν όμως οι Γερμανοί μπαίναν μέσα, αυτοί στασιάσανε. Κλείσαν τον διοικητή μέσα. Πέσαν και πυροβολισμοί στον αέρα. Τα ξέρετε αυτά? Αυτά δεν τα λένε. Λένε ότι πήραν τη σημαία της σχολής και πήγαν και τα λοιπά. Δεν τα λένε ότι έγινε στάση. Και τι θέλανε τώρα οι Ευέλπιδες αυτοί? Έχω την τιμή να είμαι γιος ενός από αυτούς τους Ευέλπιδες. Ήταν και ο πατέρας μου. Αποφασίσανε, επειδή ήταν 300 τον αριθμό, να πάνε, λέει, στην Θερμοπύλες και να επαναλάβουν τη θυσία του Λεωνίδα. Εκεί ένας υπολογαγός, ο Λυγιδάκης, με τον οποίο είχε καλές σχέσεις μαζί τους, τους είπε, γιατί να πάτε στις Θερμοπύλες, ο πόλεμος συνεχίζεται στην Κρήτη. Τους έπεισε. Και ξεκινήσαν να πάνε στην Κρήτη. Επιτάξαν λεωφορεία από τη λεωφόρα Αλεξάνδρας και όταν ήταν να επιβιβαστούν, ήρθε ο επιτελάρχης της ΔΑΠ και τους λέει, ο άνθρωπος είχε ένα τελείως έτσι, ένα πατρικό ύφος και τους λέει, πού πάτε, του λέει, δεν θα φτάσετε ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσετε ποτέ, τους λέει, στην Κρήτη. Εκείνοι είπαν, όχι, εμείς θα πάμε στην Κρήτη. Δεν υπακούαν κανένα και ξεκινήσανε μόνα τους τα 19 χρόνια να πάνε στην Κρήτη επιτάσσοντας λεωφορεία στο δρόμο. Φτάσανε στη Μάνη, κάτω στο Γήθιο, όπου επιτάξαν δύο καΐκια. Μπήκαν στα καΐκια να φύγουν και οι Γερμανοί βουλιάζουν το ένα. Βγήκαν κολυμπώντες αυτοί που ήταν μέσα στο καΐκι που βούλιαξε και επιτάξαν άλλο καΐκι. Τελικά φτάσανε στην Κρήτη, πολεμήσανε εκεί πέρα. Ήτανε το μόνο τμήμα που έκανε τους Γερμανούς να συμπτυχθούν και είναι και το τελευταίο συγκροτημένο τμήμα στρατού Ξηράς μετά την επικράτηση των Γερμανών. Δηλαδή εξακολουθούσαν να είναι συγκροτημένοι μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι αν δεν είχαν τίποτα κτλ. Επειδή υπήρχε κείμενο να εχμαλωτιστούν όλοι μαζί, διασκορπίστηκαν. Λοιπόν, η σημαία της σχολής Ευελπίδων έχει το μεγαλύτερο μετάλλιο επάνω πολεμικό από τους Ευέλπιδες που στασιάσανε. Να κάνω εδώ μια ερώτηση. Να, βαρχέ μου. Βέβαια, η ιστορία δεν γράφεται μετά εάν. Αλλά ας το πούμε. Εντάξει, για να εάν ο Ναύαρχος Κουντουριώτης είχε υπακούσει, ποια θα ήταν σήμερα η γεωγραφική υπόσταση του έθνους μας, της χώρας μας? Έβγαινε ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο. Ακριβώς. Ήταν πιο πολύ από εμάς και ήταν δύσκολο να τους μαζέψουμε. Δηλαδή έχουμε το Αιγαίο από μια ανυπακοή. Από την ανυπακοή του Κουντουριώτη. Για το όνομα του Θεού, ένας ακόμα ανυπάκουος δεν υπάρχει? Πρέπει να έχει προσόντα Κουντουριώτη. Νομίζω ότι μέσα στον ελληνικό λαό, φανερή και αφανής, υπάρχουν και με υψηλή νοημοσύνη και υψηλό φρόνημα. Και στις ένοπλες δυνάμεις μας. Πρέπει να υπάρχει, να είναι Κουντουριώτης. Πρέπει να είναι Βότσης, πρέπει να είναι Αργυρόπουλος. Ναύαρχε,
εάν υπήρχε ένας ανυπάκουος το 1974 στην Κύπρο μας, στο άλλο ελληνικό κράτος. Ανυπάκουος. Για πες μας. Υπήρξε ο Χανδρινός. Ο Χανδρινός, βεβαίως. Ναι, ο οποίος Χανδρινός, ενώ επέστρεφε προς Ελλάδα, άκουσε στο ραδιόφωνο ότι οι Τούρκοι κάνουν απόβαση στην Κύπρο. Και γύρισε. Γύρισε πίσω, έβγαλε τους στρατιώτες που είχε μέσα έξω, βομβάρδισε και εξουβετέρωσε ένα ολόκληρο τάγμα, το οποίο ήταν συγκεντρωμένο, με ένα καράβι του 44. Αρματαγωγό. Αρματαγωγό, ναι. Εξουβετέρωσε ολόκληρο. Σώθηκε η Πάφος από τον Χανδρινό. Τον Χανδρινό, εκεί τον έχουν εθνικό ήρωα στην Πάφο. Τον έχουν εθνικό ήρωα τον Χανδρινό. Μάλιστα. Και ο οποίος, αφού τα έκανε όλα αυτά, μάλιστα, ήτανε, είχε, μιλάμε για άνθρωπο ιδιαίτερα, εγώ τον ήξερα τον Χανδρινό. Τον ήξερα, δηλαδή, όταν λέω τον ήξερα, όταν εγώ πήγα στο Αιγαίο, όταν το τελικό, ο προηγούμενος κυβερνήτης ήταν ο Χανδρινός. Και άκουγα να μιλάνε για αυτόν. Μιλάγαν όλοι με θαυμασμό. Δεν ήτανε, ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός. Εγώ τον είχα γνωρίσει λίγο και τα λοιπά, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος, ευγενικός, πολύ ωραίος τύπος ήταν. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πολύ σωστά εκτίμησε την κατάσταση, πολύ σωστά έκανε και ο άνθρωπος αυτός είναι που έσωσε την Πάφο και τον έχουν εθνικό ήρωα εκεί. Και ο στρατηγός Αλευρομάγερας με τους συμπολεμιστές του τη Λευκωσία μας. Λοιπόν, δεν είναι, δηλαδή υπήρξαν και εδώ άνθρωποι οι οποίοι έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν. Ναύαρχε, τι έγινε ο Χανδρινός μετά? Πώς? Ο Χανδρινός τι έγινε, πώς απεβίωσε? Πώς ναύαρχε? Λοιπόν, πώς? Του τυχαίο ατύχημα. Ήταν τυχαίο το ατύχημα? Τώρα δεν θέλω να λέω πράγματα που... Έχω συζητήσει και με τη χείρα του, μια εξαιρετική κυρία, η οποία είναι κόρη αξιωματικού που σκοτώθηκε στον πόλεμο και σύζυγος αξιωματικού πιανού, του κυβερνήτη από τα ένα υποβρύχια που φτάσανε στην Κύπρο. Του Μακαρίτη του Γαβρίλ, σύζυγος. Και αυτός δεν άκουσε. Έξι ώρες τα είχε κλείσει όλα και δεν άκουγε τίποτα. Όταν του είπαν ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύει Ρόδος, πάντως και γι' αυτό λένε ότι έκανε και άλλα πράγματα τέλος πάντων εκεί. Τέλος πάντων δεν μπορώ να... Εντάξει. Πάντως εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος ήταν, αυτό τον είχα κυβερνήσει, τον ήξερα πολύ καλά. Εγώ ήμουν ύπαρχος αυτό. Ήταν πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Η πληροφορία ήταν ψεύτικη για τη Ρόδο μας. Βεβαίως ήταν ψεύτικη, δεν κυβερνήθηκε τη Ρόδο. Και προδοτική. Και όταν ακούει τέτοια πράγματα, ναι. Όταν ακούει τέτοια πράγματα, σου λέει τι κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα. Πάντως έξι ώρες δεν ξέρανε πού είναι. Να θυμηθούμε και τους εφέδρους πολεμιστές και μάλιστα ο κυβερνήτης ήταν εκ των εφέδρων σημεοφόρος που εξόρμησαν κατά του εχθρού στην Κυρίνια με τα Χίπλωα. Και επιτρέψτε μου, Ναύαρχε, να σας πω ότι ο κυβερνήτης αυτός ήταν και γείτονάς μου. Η δε μητέρα του να δεις εκεί η νύφη της, η χείρα, πώς είχε Κυπρία Ελληνής, Κυπρία Ελληνής, πώς είχε ως μάνα της, ως κατασάρκαν μάνα της και καλύτερα την πεθερά της και έμενε ανύπαντρη η κοπέλα λέγοντας την πεθερά της θα γυρίσει. Έτσι. Εδώ, στον Κορυδαλό, στο παραδιπλανό μου σπίτι στην Οδό Αιγαίου, όπου κάθομαι και εγώ,
ήταν αυτή η γυναίκα και περίμενε το γιο της, ο οποίος εφόρμησε κατά του προαιώνιου εχθρού έξω από την Κερίνια, με το ταχύπλο, την τορπιλάκατο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτές τις στιγμές που ζούμε, επειδή οι Τούρκοι σίγουρα από την πρεσβεία τους θα δούνε την εκπομπή, να λάβουν υπόψη τους ότι είμαστε από τα ίδια γονίδια αυτών των ανθρώπων και δεν θα περάσουν καλά. Δεν θα περάσουν καθόλου καλά. Και να κάτσουν εκεί που είναι. Συγχώρεσέ με, Ναύαρχε, για έτσι το έκριθμο της συμπεριφοράς και του τόνου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Ναύαρχε μου, πολύ για όλα αυτά τα γεγονότα που μας εκθέσατε και τις αναλύσεις σας. Και θα ήθελα να κάνουμε αρκετές τέτοιες συναντήσεις και συζητήσεις. Μεγάλη μου χαρά. Μεγάλη μου χαρά. Να πούμε για τον ρόλο του ναυτικού μας στην Εθνεγερσία, να πούμε για τη σχολή δοκίμων, έτσι. Να πούμε για την παρουσία του ναυτικού μας στον πόλεμο κατά του ναζισμού και του φασισμού, για το υποβρύχιο Παπανικολής. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε, όχι μόνο περιγραφικά, αλλά όπως, Ναύαρχε μου, πολύ σοφά και με έτσι ύφος επικοινωνιακά τέλειο και αναλυτικά μας δώσατε απόψε. Να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη των συντελεστών της εκπομπής και της μετριότητός μου. Να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που σας γνώρισα στο διάβα αυτό της ζωής και ως υφιστάμενός σας ναύτης σας ταλαιπώρησα. Όχι, δεν συνέβη αυτό. Αυτό δεν συνέβη. Λοιπόν... δεν είχαμε πράγματα που δεν συνέβησαν. Και μόνο μου τον σεβασμό να σας καληνυχτήσω και να σας παρακαλέσω εκ νέου για μια πολύ πολύ σύντομη, έτσι, σε σύντομο χρόνο από εδώ και στο εξής νέα μας συνάντηση. Εγώ να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενήσατε στη γειτονιά σας. Ναι, και είμαι όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας για να πούμε, έχουμε τόσα θέματα, η ιστορία μας είναι ανεξάντλητη. Ανεξάντλητη. Και είναι πολύ σημαντικό να λέμε και τα παρασκήνια της ιστορίας, γιατί εγώ σας είπα και παρασκήνια. Αυτή η ιστορία δεν λέει ποτέ τι έκανε ο Αργυρόπουλος, τι έκανε ο Βότσης, πώς έγινε ακριβώς και τα λοιπά, γιατί υπάρχει και ένα παρασκήνιο από πίσω. Βεβαίως. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αναμένουμε λοιπόν την προσεχή μας συνάντηση. Με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ.